Αρχίζονται. Άνθρωποι γνωστοί τολμούν να εκδηλώσουν δημόσια την ευγνωμοσύνη τους σε εκείνους που νιώθουν ότι έχουν βαθιά υποχρέωση. Είναι και όμορφος και ταλαντούχος και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει γι' αυτό στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κάπως έτσι, όταν το κανάλι E! Entertainment τον συμπεριέλαβε στους 25 πιο σεξι άνδρες του κόσμου, ο Κώστας Μαρτάκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη μαμά του και τον μπαμπά του που όταν τον έκαναν είχαν πολλά κέφια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Απόψε 4 παιδιά από την ομάδα Δίας με βοήθησαν να πάω έγκαιρος στο νοσοκομείο το παιδί μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, γιατί χωρίς εκείνους δεν θα είχα φτάσει εγκαίρος. Με αυτά τα λόγια, η Σοφία Λιμπέρτη ευχαρίστησε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Facebook τους 4 αστυνομικούς που στάθηκαν δίπλα της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της ζωής της. Και ποιος λέει ότι η κεντρικότητα δεν συνάδει με το αίσθημα της ευγνωμοσύνης? Η Lady Gaga έκανε την αρχή και ευχαρίστησε τη Whitney Houston τη βραδιά που της απονεμήθηκε το βραβείο Grammy για το τραγούδι Born This Way. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ απόψε στη Whitney Houston. Θέλω να ευχαριστήσω τη Whitney γιατί όταν έγραφα το Born This Way φανταζόμουν ότι το τραγουδούσε εκείνη, γιατί δεν ένιωθα αρκετά ασφαλής να σκεφτώ τον εαυτό μου ως superstar. Οπότε φαντάστηκα εσένα, Whitney, να το τραγουδάς. Όσο για τη Μαντόνα, έκανε και πάλι τη διαφορά. Το δικό της ευχαριστώ πήγε στους πρώην συζύγους της. Όχι επειδή την άφησαν, αλλά επειδή τη βοήθησαν να γίνει καλύτερη στο λαμπερό χώρο του κινηματογράφου, όπως υποστηρίζει. Με προσέλκυαν και με προσελκύουν πολύ δημιουργικοί άνθρωποι. Γι' αυτό άλλωστε παντρεύτηκα τον Σον Πεν και τον Γκάι Ρίτσι, δύο ιδιαίτερα ταλαντούχους σκηνοθέτες. Και οι δύο με ενθάρρυναν σαν σκηνοθέτη και σαν δημιουργό για να κάνω ό,τι έκανα και με στήριξαν και οι δύο πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.